Κύριε Τζέλα, καλησπέρα. Καλησπέρα κύριε Μπογιόπουλε. Είναι μαζί μας ο κύριος Κώστας Τζέλας, ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας των Αγροτικών Συλλόγων Καρδίτσας. Θέλω πριν πάμε σε αυτά τα οποία ήδη έχουν ξεκινήσει, γιατί μαθαίνω ότι οι αγρότες έχουν βγει ήδη στο δρόμο με τα τρακτέρ και στο ετοιμάζεται ένα πανθεσσαλικό συλλαλητήριο μεθαύριο, να μας πείτε τι ζείτε μετά από τρεις μήνες. Κύριε Μπογιόπουλε, η κατάσταση δυστυχώς είναι η ίδια και χειρότερα. Όσο περνάει ο καιρός, όσο μπαίνουμε μέσα στο χειμώνα, η κατάσταση στα χωριά που έχουν πλημμυρίσει, τα σπίτια που έχουν πάρει νερό μέσα, είναι απερίγραπτη. Η υγρασία έχει πολύ μεγάλη, δηλαδή μέσα τα δωμάτια, τα σπίτια γεμίζουν νερό από την υγρασία. Καταλαβαίνετε ότι πρέπει να καίμε τα καλοριφέρ 24 ώρες 24ωρο και πάλι δεν μπορώ να σας στείλω την εικόνα αυτών των σπιτιών που μέσα μένουν άνθρωποι. Βέβαια, συνεχίζουν ακόμα άτομα να μένουν, 3 άτομα στο Δημοτικό Σχολείο Μάρκο, 5 άτομα εκεί, 1 άτομο στο κλειστό γυμναστήριο στο Παλαμά και 2-3 άτομα κοιμούνται στο προάβλιο της Εκκλησίας στο Βλοχό, γιατί είναι κτηνοτρόφοι και πρέπει να είναι όλη τη μέρα στα ζώα τους. Οπότε το βράδυ, αφού δεν τους έχουν πάει ούτε καν ένα κοντέινερ εκεί για να μένουν, κοιμούνται στο προάβλιο της Εκκλησίας. Μάλιστα. Αυτό από μόνο του είναι ντροπή όταν έχουν περάσει 3 μήνες και 10 μέρες από τις πλημμύρες και παρόλα αυτά εμείς η κατάσταση είναι αυτή που σας λέω. Βγήκαν τα τρακτέρ σήμερα έξω. Σήμερα σε όλη τη Θεσσαλία βγήκαμε, ναι, εννοείται, και εμείς εδώ στην Καρδίτσα πήγαμε στην Ε65 και στον Πλατίκα που οι συνάδελφοι εκεί που τα χωράφια τους είναι ακόμα κάτω από το νερό, και στο Σικούριο και στην Ελασσόνα και στο Βόλο κάνανε οι συνάδελφοι εκεί πορεία με αυτοκίνητα μέσα στο Βόλο από τη Ζαγορά που ξεκίνησαν. Εντάξει, εμείς θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να μην μείνουν στα λόγια αυτά τα πράγματα που πρέπει να γίνουν, γιατί από κουβέντες χορτάσαμε. Στην πράξη όμως τα πράγματα είναι τραγικά. Προφανώς θέλουν να μας διώξουν από τη Θεσσαλία. Εμείς σε καμία περίπτωση δεν το δεχόμαστε αυτό. Δεν θέλουμε να φύγουμε από τα χωριά μας, δεν θέλουμε να φύγουμε από τις δουλειές μας, δεν θέλουμε να φύγουμε από τις λάσπες που παλεύουμε όλο τον χρόνο. Θέλουμε να μείνουμε εδώ. Θέλουμε να καλλιεργούμε, θέλουμε να έχουμε τα ζώα μας εδώ, θέλουμε να μένουμε εδώ, να είναι όλος ο κόσμος εδώ. Δυστυχώς όμως όλα αυτά, αυτό βλέπουμε, γιατί δεν κάνουν κάτι για να μας και να απαλύνουν τον πόνο μας, αλλά και συγχρόνως να μην έχουμε το φόβο ότι θα βρέξει πάλι αύριο και εμείς θα πλημμυρίσουμε. Τα αναχώματα είναι ακόμα σπασμένα. Τα χωράφια δεν μπορούμε να τα καθαρίσουμε. Μας λένε καθαρίστε τα εσείς και μετά όχι να πάρετε χρήματα. Γιατί αν το χωράφι που έχω νοικιασμένο εγώ έχει μέσα μπάζα, δεν τα παίρνει ούτε ο ιδιοκτήτης, ούτε εγώ παίρνω χρήματα. Πρέπει να βγάλω τα φερτά υλικά με δικά μου χρήματα. Να φτιάξω τα μηχανήματα και όλα αυτά που έχασα και τα έκανα μέσα σε 15 και 20 χρόνια, μου λένε πλήρωσε τα πρώτα και έλα να σου δώσω χρήματα μετά. Αλλά εγώ τα έκανα σε 20 χρόνια. Έχω τώρα χρήματα να αναπληρώσω αυτόν τον εξοπλισμό 20 ετών σε ένα χρόνο μέσα. Οι κτηνοτρόφοι χάσαν τα ζώα τους, αυτά που πνίγηκαν, και αυτή τη στιγμή θα παίρναν εισόδημα καθημερινό. Θα αρμέγαν τα πρόβατά τους και θα παίρναν εισόδημα. Και αυτοί οι άνθρωποι έχουν υποχρεώσεις. Και δεν μοιάζει κανέναν πώς θα μεγαλώσουν τα παιδιά τους, πώς θα φάνε, τίποτα. Είναι ακριβώς. Και η πολιτεία λέει ότι είναι δίπλα μας. Και ακόμη για εκατομμύρια και εμείς δεν έχουμε βρακεί τον κόλο μας. Αυτό, πώς θα γίνει αυτό ήθελα να ρωτήσω. Είναι ακριβές ότι ένα μεγάλο μέρος των πληγέντων μετά από τρεις μήνες δεν έχει πάρει ούτε και αυτή την πρώτη, αυτή πενιχρή αρρωγή? Ναι, είναι, κοιτάξτε, όσον αφορά τα 6.600 είναι πάρα πολλοί κόσμος ο οποίος και δεν έχει σπίτι και δεν τα έχει πάρει. Δεν έχουμε πάρει επιδότηση νοικίου. Όσον αφορά τώρα από την αρρωγή, τα 2 χιλιάρικα για τους αγρότες και τα 4 για τους κτηνοτρόφους είναι αρκετοί, ειδικά οι αγρότες, αν έχει πάρει το 30%. Το 70% δεν τα έχουμε πάρει. Από την άλλη, αποζημιώσεις από τον ΕΛΓΑ, αυτά οι προκαταβολές που δόθηκαν, ούτε αυτές έγιναν καλές πληρωμές, αλλά αυτά τα χρήματα είναι μηδαμινά μπροστά στις υποχρεώσεις που εμείς είχαμε, τα έξοδα που είχαμε κάνει. Τι προσκόμματα βάζουν, κύριε Τζέλα? Ποια είναι τα προσχήματα τα οποία βάζουν μπροστά ώστε να μην ικανοποιούν ούτε καν αυτά? Κοιτάξτε, η κυβέρνηση ακολουθεί, όχι τώρα, την πρώτη μέρα που βγήκε η κυβέρνηση στη Νέα Δημοκρατία, την πρώτη φορά, όχι τη δεύτερη. Δίνουν λίγα, αφήνουν να περιρρέει το ότι θα δώσουμε και τα υπόλοιπα και σιγά σιγά να ηρεμεί ο κόσμος και να ξεχνιάνται τα ζητήματα αυτά. Το ζήσαμε με τον Ιαννό, το ζούμε με τον κορονοϊό, αν θέλετε.
Γιατί και τότε λέγανε για κορονοϊνισχύσεις και τα λοιπά, τελείωσε. Να μην ξεσηκωθεί ο κόσμος, να μην βγει ο κόσμος έξω με τα ψέματα, γιατί κάποια στιγμή αυτή η οργή, αυτή η αγανάκτηση, αυτή η απογοήτευση, όντως θα γίνει ελπίδα για να βγούμε στον δρόμο. Και αυτό προσπαθούμε εμείς, σαν αγροτικοί σύλλογοι, σαν ομοσπονδίες, προσπαθούμε αυτή την απογοήτευση να την μετατρέψουμε σε ελπίδα διεκδίκησης όταν θα βγούμε όλοι μαζί στον δρόμο. Και αυτό θα κάνουμε και το Σάββατο, 12 η ώρα το μεσημέρι, στη Λάρισα. Εδώ μιλάμε για πανθεσσαλικό συλλαλητήριο. Είναι απόφαση που έχουν πάρει και οι επιτροπές πλημμυροπαθών και οι φορείς και το εργατικό και τα εργατικά κέντρα. Ναι, είναι τα εργατικά κέντρα Λάρισας, Καρδίτσας, είναι οι επιτροπές πλημμυροπαθών, είναι οι ομοσπονδίες αγροτικών συλλόγων, αγροτικοί σύλλογοι, όλα τα σωματεία. Και θέλουμε εκεί να δείξουμε το μέγεθος της ζημιάς που έχουμε και αυτό που δεν θέλουμε να μας συμβεί. Δεν θέλουμε να ερημώσει η Θεσσαλία. Θέλουμε η Θεσσαλία να μείνει ζωντανή. Θέλουμε να είναι ζωντανή με εμάς εδώ όμως. Και οι καλλιέργειες να γίνονται από εμάς, να υπάρχουν άνθρωποι εδώ. Δεν θέλουμε να γίνουν φάρμες στη Θεσσαλία και να κάνουμε καινούργια τσιτσίκια. Δεν θέλουμε να το επιτρέψουμε αυτό το πράγμα. Δυστυχώς αυτό βλέπουμε ότι θέλει να κάνει η κυβέρνηση και η πολιτική που ακολουθείτε και από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είτε να φέρει εδώ μεγάλα, γιατί ξέρετε κύριε Μπογιόπουλε, στο Κιλελέρ 3.000 στρέμματα θα πάρει μια εταιρεία να κάνει φωτοβολταϊκό πάρκο. Εδώ στην Καρδίτσα, έξω από την Καρδίτσα, στην Καρδιτσομάγολα, άλλα 3.000 στρέμματα. Μάλιστα. Πείτε μας... Αυτά θα έχουν και την απόρρεια βέβαια στο ότι ό,τι πάμε να αγοράσουμε από αγροτικό προϊόν, να γνωρίσουμε ότι θα τα πληρώνουμε και πιο ακριβά όλοι μας. Πείτε μας πάλι πότε και πού είναι το Πανθεσσαλικό. Το Σάββατο 12 η ώρα το μεσημέρι στην κεντρική πλατεία στη Λάρισα και θα είναι όλοι οι Θεσσαλοί θα είμαστε εκεί για να βροντοφωνάξουμε ότι θέλουμε τη ζωή μας πίσω, να πάρθουν τώρα τα μέτρα που πρέπει να πάρθουν και να εξασφαλιστεί το μέλλον το δικό μας. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Τζέλα. Και εγώ σας ευχαριστώ κύριε Μπογιόπουλε. Καλό βράδυ.